Φαίνεται να δικαιώνεται η μητέρα του που δίνει έναν αγώνα χρόνων. Οπότε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Να δώσουμε την πλήρη εικόνα. Χθες, εντάξει, έμμεσα το είπαμε, δεδομένου ότι η επιστροφή του οστού που ήταν το κλειδί στην υπόθεση γινόταν το βράδυ. Θεωρήσαμε ως πρέπον να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω αποκαλύψεις, αν και μέσως είχαμε δώσει το στίγμα της πραγματικότητας σε σχέση με την έρευνα που έχει γίνει και την εξειδικευμένη εξέταση. Είμαστε σε θέση να το κάνουμε σήμερα. Να πούμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, να υπενθυμίσουμε ότι είχε γίνει εκταφή τον περασμένο Δεκέμβριο των οστών του Θανάση μετά από έναν τιτάνιο αγώνα της οικογένειάς του. Εκεί αποκαλύφθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο ήταν το ιωειδές οστό, και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είναι το ιωειδές οστό, είναι ένα οστό το οποίο έχουμε στην περιοχή του λαιμού, είναι ιδιαίτερο. Ένα οστό το οποίο στην ουσία μας βοηθά να καταπίνουμε και να μιλάμε, και στην εκταφή αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν σε 3 κομμάτια. Με βάση την βιβλιογραφία και την επιστημονική κοινότητα, εάν και εφόσον βρεθεί τέτοιο εύρημα στην ιατροδικαστική, τότε κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για στραγγαλισμό ή απαγχωνισμό εν ζωή του ατόμου, το οποίο βρέθηκε με κάταγμα στο ιωειδές οστό. Θέλω να σημειώσω ότι στην πρώτη ιατροδικαστική έκθεση που έγινε αμέσως μετά τον θάνατο του Θανάση, δεν είχε καταγραφεί ως τέτοιο το εύρημα το συγκεκριμένο. Αντίθετα, στην έκθεση αναφερόταν ότι ήταν φυσιολογικό, δηλαδή σε φυσιολογική κατάσταση. Έγινε η εκταφή, αποδείχθηκε και φάνηκε, και ήμουν μπροστά όταν έγινε αυτό, αλλά όχι με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Αν θυμάστε καλά, η οικογένεια ήθελε και λόγω εμπιστοσύνης να εκτελέσουμε και χρέη φωτογράφου. Ήμουν μέσα στο νεκροδομείο, είδα, προφανώς δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο και να μην εκμεταλλευτώ τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Βρέθηκε κομματιασμένο, καταγράφηκε ως τεκμήριο και αποφασίστηκε μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία ότι ακριβώς θα έπρεπε να γίνει μια επιστημονική εξέταση αυτού του οστού για να διαφανεί κατά πόσο αν τα κατάγματα τα συγκεκριμένα έγιναν μετά θάνατο ή εν ζωή. Μετά από μια μεγάλου διαστήματος διαδικασία, μεγάλης διάρκειας και δυστοκίας, θα πρέπει να το αναφέρουμε, εκεί στο δικαστήριο Λεμεσού, αποφασίστηκε τελικά να γίνει εν λόγω εξέταση, και το συγκεκριμένο διάταγμα του δικαστηρίου όριζε ότι αυτή η εξέταση έπρεπε να γίνει από εκπρόσωπο της Δημοκρατίας και από εκπρόσωπο της οικογένειας. Εκ μέρους της Δημοκρατίας διορίστηκε ο καθηγητής Εμμανουήλ Αγαπητός και εκ μέρους της οικογένειας η παθολογοανατόμος, η κυρία Δήμητρα Καραγιάννη. Έγινε έστω και με καθυστέρηση αυτή η εξέταση και έχει καταδειχθεί και από τους δύο, χωρίς να γνωρίζουμε το πόρισμα του κυρίου Αγαπητού, εν είδη πληροφοριών, να πάρουμε το πόρισμα της κυρίας Καραγιάννη, το οποίο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ότι τελικά το κάταγμα στο ιωειδές οστό έχει γίνει. Έχουμε έτσι την ιατρική πραγματογνωσία της κυρίας Καραγιάννη. Βεβαίως. Ότι τελικά το κάταγμα έγινε ενώ βρισκόταν εν ζωή. Άρα μιλάμε για στραγγαλισμό, και να διαβάσω αυτούσιο το συμπέρασμα της κυρίας Καραγιάννη, το οποίο βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Το ιωειδές οστό με βάση αρχικώς την μακροσκοπική εξέταση και περιγραφή και κυρίως την μικροσκοπική εξέταση στο ελεύθερο άκρο του αριστερού κέρατος εμφανίζει οστικό έλλειμμα ως επιβαριάς τραυματικής κάκωσης γενωμένη εν ζωή με στραγγαλισμό, ασφυξία του θανόντα. Παραθέτω ιατρικά άρθρα, βιβλιογραφίες και εικόνες στραγγαλισμού, ασφυξίας και τις ανάλογες κακώσεις του οστού. Ναι. Αυτό είναι το ξεκάθαρο και τσεκουράτο πόρισμα της παθολογοανατόμου, και τώρα το ερώτημα είναι προφανώς τι αναφέρει στο δικό του πόρισμα ο κύριος. Το έχει αποστείλει στη νομική υπηρεσία, που πρέπει να πούμε και τη διαδικασία. Βεβαίως, η διαδικασία ήταν. Υπάρχει καθυστέρηση, ναι. Ναι. Η διαδικασία ήταν ότι με το που είναι έτοιμα τα πορίσματα αποστέλνονται στην Γενική Εισαγγελία, στην Νομική Υπηρεσία και στον δικηγόρο της οικογένειας. Μέχρι και χθες
Γνωρίζουμε ότι η κυρία Καραγιάννη το έχει πράξει στην βάση του δικαστικού διατάγματος, το έστειλε και στην οικογένεια αλλά και στην Γενική Εισαγγελία. Κάτι το οποίο ο κύριος Αγαπητός δεν είχε πράξει μέχρι χθες. Ο ίδιος επέλεξε να παραδώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πόρισμά του σφραγισμένο σε φάκελο στην αστυνομικό, η οποία μετέβη στην Αθήνα για να πάρει τα πλακίδια με το τεμαχισμένο στο προϊόν της επιστημονικής εξέτασης και να το παραδώσει αυτή στην Γενική Εισαγγελία. Για θυμίσουμε λίγο, Κωνσταντίνε, πώς έγινε τότε πριν 16 χρόνια που βρέθηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της θάλασσας. Χωρίς εξωτερικές κακώσεις που να δικαιολογούσαν τόσοι εξύψους, αν και όλοι επιχείρησαν τις πρώτες μέρες να αποδείξουν αυτό. Η μάνα, η οποία ήξερε καλύτερα από όλους το παιδί της, έδωσε έναν τιτάνιο αγώνα, σε σημείο που σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε και ως μια γραφική γυναίκα η οποία μπορεί και να έχει σαλέψει και δεν ξέρει τι λέει. Η ίδια όμως ήξερε πολύ καλά τι έλεγε, γιατί γνώριζε το παιδί της και από την έρευνα που είχαμε κάνει και με τα δύο επεισόδια των 24 ωρών και εμείς είχαμε δει κάποια πράγματα τα οποία προφανώς και δεν κολλούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν φως φανάρι για εμάς ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μην ήταν αυτοκτονία αλλά κάτι άλλο και να φέρω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία και εγώ είχα δει μέσα από την έρευνα αυτής της υπόθεσης. Για παράδειγμα, ο Θανάσης την προηγούμενη μέρα του θανάτου του είχε σημειωθεί ένα επεισόδιο στο στρατόπεδο. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχουμε πει και μέσα από τα δύο επεισόδια που παρουσιάσαμε με στοιχεία, μαρτυρίες και τεκμήρια. Την ημέρα που βγήκε διανυκτέρευση, την προηγούμενη του θανάτου του, πήγε ως να μην συμβαίνει τίποτα στην υπεραγορά, αγόρασε κονσέρβες, έφτιαξε την βαλίτσα του, είπε στην αδερφή του, σε παρακαλώ, εκείνη την σειρά που βλέπω στην τηλεόραση και θα χάσω αύριο που θα πάω στο στρατό, να μου την γράψεις σε βίντεο για να την δω όταν ξαναβγώ. Το πρωί που ξύπνησε έφτιαξε τα πράγματα του ως αν να μην συμβαίνει τίποτα. Έφαγε το πρόγευμα του το οποίο ετοίμασε ο ίδιος και ξεκίνησε παίρνοντας τη βαλίτσα του, φορώντας την στολή του να επιστρέψει πίσω στο στράτευμα. Τίποτα δεν προμείνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα προχωρούσε σε μια απονεννοημένη πράξη. Ήταν φως φανάρι. Αυτό καταδείχθηκε. Από την άλλη, Κωνσταντίνε, υπήρχε και μια άλλη προσπάθεια της συγκάλυψης άρων-άρων της ολής υπόθεσης, έτσι και η ιατροδιαγαστική τότε γνωμάτευση κλπ. Που ήταν έτσι, όπως αποδεικνύεται βεβαίως εκ των υστέρων, ήταν προβληματική, δεν έγιναν ιδέουσες έρευνες, δεν ληφθήκαν σωστές μαρτυρίες, έκλεισε άρων-άρων. Επιχειρήθηκε να κλείσει άρων-άρων, ξανάνοιξε στην συνέχεια με άλλες διαδικασίες μετά από επιμονή της οικογένειας, αλλά πλέον έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας, που είναι η εξέταση του ιωειδές οστού. Και που... στο σημείο αυτό να βάλουμε στη συζήτηση την παθολογό ανατόμο, την κυρία Δήμητρα Καραγιάννη, που έχει κάνει την ιατρική πραγματομοσύνη του αυτού του οστού και το συμπέρασμα, ό,τι μπορεί να μας εξηγήσει. Καλή σας μέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε και για αυτή την υπόθεση, αλλά να μας εξηγήσετε για τη σημασία αυτού του ιωειδές οστού και ο τρόπος όπως εντοπίστηκε βεβαίως. Από ό,τι άκουσα, την έχετε παραλάβει ήδη την έκθεσή μου στα χέρια σας. Αυτό μου λύνει τα δικά μου χέρια, αν μπορέσω να σας πω δύο κουβέντες παραπάνω. Υπάρχει μια κάκωση συγκεκριμένη στο ιωειδές οστού του Θανάση, η οποία δεν μπορεί να προκληθεί από κάποια άλλη αιτία, από κάποιο τραύμα ή κάποιο τροχαίο, σας φέρνω τώρα παράδειγμα. Ναι. Ούτε η κυρία Καραγιάννη μπορεί να, με τα θάνατο τα οστά να έτυχαν κακό μεταχείρισης ή κάτι και μετά να είναι με τα θανάτιο το σπάσμα. Όχι, κυρία μου. Αυτή η κάκωση που είχε το οστό του θανόντα είναι ξεκάθαρη ότι έγινε προθανάτια και αφορά μόνο ή στραγγαλισμό ή απαυχονισμό. Είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία, είναι συγκεκριμένη η εικόνα του οστού, η οποία δεν φέρει καμία αμφισβήτηση, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης. Δυστυχώς αυτό θα έπρεπε να ανακαλυφθεί 16 χρόνια μετά, διότι τώρα έγινε η εκταφή. Δεν μπορώ να εξφέρω γνώμη το τι είχε γίνει τότε με την ιατροδικαστική εξέταση του Θανάση.
Εγώ βλέπω το τώρα. Βλέπω το στό που παραλάβαμε στην Αθήνα και εξετάσαμε εντελεχώς. Και πάνω σε αυτό το στό έγραψα την πραγματογνωμοσύνη μου, που είναι πέρα πάσης αμφιβολίας και πάσης αμφισβήτησης, γιατί είναι αυτό ακριβώς που έχω γράψει εγώ. Ναι. Τώρα, κυρία Καραγιάννη, είχατε δει φωτογραφίες από τότε, από τη σκηνή, βλέποντας και τα σημάδια στο λαιμό ή το χρώμα κλπ. Που θα μπορούσε να παραπέμψει εκ πρώτης πριν ακόμη. Ως τεχνική σύμβουλος είδα μερικές φωτογραφίες από τον Φανόντα. Μου έκαναν μερικά πράγματα εντύπωση, αλλά περίμενα να δω το ουστό, ναι, όπως και το είδα. Ήμουν επιφυλακτική από την άποψη ότι δεν θεωρούσα ότι αυτό το παιδί, αυτή η εικόνα του πτώματος θα ήταν ενός πτώματος που είχε πέσει από μία γέφυρα. Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω και εγώ κάτι, γιατί αυτή η εξέταση... Αυτή η εξέταση έχει γίνει από κοινού με τον καθηγητή τον Εμμανουήλ Αγαπητό και θέλω να σας ρωτήσω με βάση και την επιστημονοσύνη σας, την γνώση σας, εάν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βρήκατε εσείς στο πόρισμα του κυρίου Αγαπητού, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γράψει ο κύριος Αγαπητός. Ναι. Τα πλακίδια παρασκευάστηκαν εδώ στην ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα συμπαρατήρησα με τον κύριο καθηγητή μία φορά και μετά τα είδα μόνη μου. Ναι. Τα μέτρησα, τα αξιολόγησα και κατέληξα στο συμπέρασμά μου. Ναι. Το οποίο είπατε, κυρία Καραγιάννη, το διαφυσβήτητο από όσα έχετε δει και εξετάσει. Στην ιατρική μου επιστήμη και στην ηθική μου τιμή, κυρία μου, θεωρώ ότι είναι αναμφισβήτητο το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραγιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε. Επίσης. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει, τη ζελίσαμε έτσι το στόμα με την αποκάλυψη του εις έκθεσης της. Εγώ θέλω να πω κάτι έτσι και κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί θεωρώ ότι σε ένα κράτος δικαίου θα πρέπει τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους πλέον. Μετά και την ολοκλήρωση αυτής της επίπονης διαδικασίας, είναι συγκλονιστικό που μια μάνα έβγαλε το παιδί της από τον τάφο για να μιλήσει ουσιαστικά, γιατί σε αυτή την εξέλιξη αυτός ο οποίος έχει μιλήσει δεν είναι οποιοδήποτε άλλος από τον ίδιο τον Θανάση. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ναι, και αντιλαμβάνομαι, επειδή το είχαμε πει, και είναι ένα θέμα που πρέπει να τύχει έτσι και με σοβαρό, με προβληματισμό από πλευράς του κράτους, πώς θα αναδιαρθρώνουμε και την ιατριοδικαστική υπηρεσία. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το λέγαμε και χθες. Ακόμη ένας πατέρας ξέταψε την κόρη του για να αποδείξει ότι δεν πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού, ναι, όπως ήταν η ιατροδικαστική γνωμάτευση, ιατροδικαστή της υπηρεσίας. Αλλά τη σκότασε ο σύζυγός της. Yeah. Συνεπώς, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Και φαντάζομαι θα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Πρέπει δεν να μπορεί είναι άλλο να κουκουλώνεται αυτή, yeah, η κατάσταση. Πρέπει και να μετά είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Και να εντοπιστούν οι δολοφόνοι πλέον. Yeah. Μιλάμε για δολοφονία, έτσι να ησυχάσει και η ψυχή του Θανάση, αλλά και να αγανιάσει η ψυχή αυτής της μάνας. Yeah. Που έλεγε εσύ τόσα χρόνια να φωνάζει μόνη της, να θεωρείται από κάποιους γραφική και από αξιωματούχους βεβαίως. Εγώ την θυμάμαι σε μία παρέλαση πριν χρόνια που επιχείρησε τότε να προσεγγίσει τους επισήμους και την είχαν αποθήσει σε τέτοιο βαθμό που είχε λιποθυμήσει στο έδαφος και μιλάμε πριν από αρκετά χρόνια και απλά ήθελε να έρθει κοντά στην εξουσία για να βρει το δίκαιο της. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά γιατί ήμουν εκεί δημοσιογραφικά και είχα καλύψει την συγκεκριμένη παρέλαση που είχε γίνει. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε και για τις αποκαλύψεις και για τη συνέχεια. Θα δώσεις και εσύ στις 24 ώρες, αντιλαμβάνομαι. Προφανώς. Σε ευχαριστούμε πολύ.